Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σούλτς. Κοιτάξτε, έχει πλάκα, γιατί όταν ήρθα εδώ πριν από 17 χρόνια και είπα ότι, ξέρετε, θέλω να ηγηθώ της εκστρατείας για να εγκαταλείψει η Μεγάλη Βρετανία την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε όλοι γελάσατε. Τώρα όμως δεν βλέπω να γελάτε, έτσι δεν είναι? Και ο λόγος που είναι που είσαστε τόσο αναστατωμένοι και οργισμένοι είναι απόλυτα σαφής. Από όλα αυτά τα οργισμένα που άκουσα σήμερα, ότι εσείς ως πολιτικό εγχείρημα αμφισβητήστε. Αμφισβητήστε εσείς, αμφισβητείτε το νόμισμά σας. Κοιτάξτε, για δέστε λιγάκι τη Μεσόγειο. Η πολιτική που επιβλήθηκε για να επικρατήσει φτώχεια στην Ελλάδα και τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Αλλά αμφισβητήστε και με την έκκληση της κυρίας Μέρκελ πέρυσι να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι από τη Μεσόγειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό οδήγησε σε μεγάλη ένταση ανάμεσα στις χώρες. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχετε και ο κύριος από χρόν λόγος γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε ως ψήφισε είναι ότι εσείς με απατές, με ψέματα, ποτέ δεν είπατε την αλήθεια στους Βρετανούς και στους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. Τους επιβάλλατε πολιτική ένωση. Τους επιβάλλατε πολιτική ένωση και όταν οι πολίτες το 2005 στην Ολλανδία και στη Γαλλία καταψήφισαν αυτή την πολιτική ένωση, όταν απέρριψαν το Σύνταγμα, εσείς απλά τους αγνοήσατε και τι κάνατε? Από την πίσω πόρτα φέρατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό που έγινε την Πέμπτη ήταν αξιοσημείωτο, ήταν σεισμικό το αποτέλεσμα. Δεν ήταν μόνο για τη Μεγάλη Βρετανία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί αυτό που έκαναν οι απλοί άνθρωποι, ο απλός κανονικός μέσος άνθρωπος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια πιέζεται και βλέπει να επιδεινώνεται το βιωτικό του επίπεδο, ο άνθρωπος αυτός απέρριψε τις πολυεθνικές, τις συγχωνεύσεις τραπεζών, τις μεγάλες πολιτικές και είπε αυτός ο απλός άνθρωπος, ξέρετε κάτι, εμείς θέλουμε πίσω την πατρίδα μας, θέλουμε πίσω τη δική μας την αλία, τα δικά μας τα σύνορα, θέλουμε να είμαστε μια ανεξάρτητη, αυτοδιαχειριζόμενη, αυτοδιοικούμενη χώρα. Και αυτό λοιπόν πρέπει να λάβει χώρα. Αυτό πρέπει να γίνει. Και με τον τρόπο αυτό πλέον δώσαμε αχτίδα ελπίδας στους δημοκράτες και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα κάνω μία πρόβλεψη. Ξέρετε, η Μεγάλη Βρετανία δεν θα είναι το τελευταίο κράτος το οποίο θα εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή τίθεται το εξής ερώτημα. Και τι θα ακολουθήσει τώρα? Εναπόκειται στην Βρετανική κυβέρνηση να ενεργοποιήσει το άρθρο 50. Και εγώ θέλω να σας πω ότι εντάξει, δεν πρέπει να καθυστερήσουμε πάρα πολύ. Συμφωνώ με τον κύριο Γιούνκερ ότι, εν πάση περιπτώσει, οι Βρετανοί αποφάσισαν και τώρα να ακολουθήσουν οι πράξεις. Αυτό όμως που θέλω να σας πω είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια όριμη, ευαίσθητη στάση απέναντι σε μια διαφοροποιημένη σχέση. Γνωρίζω ότι κανείς από εσάς στη ζωή σας δεν έχετε κάνει ποτέ μια κάποια δουλειά. Δεν έχετε δουλέψει ποτέ για κάτι σωστά. Είτε έχετε εργαστεί στις επιχειρήσεις, είτε έχετε εργαστεί στο εμπόριο, είτε έχετε δημιουργήσει μια θέση απασχόλησης. Ποτέ δεν έχετε λειτουργήσει σωστά. Όμως, ακούστε με, πρόεδρος διακόπτη, κύριε Φάραντζ, αγαπητοί συνάδελφοι, με κάθε σεβασμό για την αναστάτωσή σας, ξέρετε, εδώ συμπεριφέρεστε σήμερα όπως κανονικά συμφέρεται το κόμμα του κύριου Φάραντζ, το UKIP. Άρα δηλαδή, μην μιμήσετε τον κύριο Φάραντζ και το κόμμα του. Κύριε Φάραντζ, θέλω όμως να σας πω κάτι. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι εδώ σε αυτή την αίθουσα δεν έχουν κάνει ποτέ μια κανονική δουλειά, κοιτάξτε, μην κρίνετε εξιδίων τα αλότρια, δεν ισχύει. Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Σούλτς, λέει ο κύριος Φάραντζ. Εσείς περασπίζασταν το κατεστημένο και τώρα όμως αντιδρά το κατεστημένο. Λοιπόν, ας δούμε την πραγματικότητα.
ποιότητα και τα οικονομικά στοιχεία. Κοιτάξτε, ανάμεσα στις δικές σας τις χώρες και στη δική μου τη χώρα υπάρχουν πάρα πολλές ανταλλαγές εμπόρων, ρευμάτων και υπηρεσιών. Αυτό το εμπόριο είναι υποφελές και για τις δύο πλευρές και παίζει ρόλο. Εάν λοιπόν πρόκειτο να αποφασίσετε να απορρίψετε οποιαδήποτε ιδέα λογικών εμπορικών ανταλλαγών, τότε οι συνέπειες θα ήταν πολύ χειρότερες για εσάς από ότι για μας. Θα ήταν σαν να φτύνατε μόνοι σας το πρόσωπό σας. Και καμία συμφωνία, αν θέλετε, αυτό είναι πολύ καλύτερο για την Ευρωπαϊκή, για τη Μεγάλη Βρετανία, με συγχωρείτε, για τη Μεγάλη Βρετανία, από τις συμφωνίες που υπάρχουν τώρα. Γιατί υπάρχουν συμφωνίες όπου αν εφαρμοστούν, αν δηλαδή επιβληθούν δασμοί, τότε πολλές χιλιάδες Γερμανοί εργαζόμενοι θα χάσουν την εργασία τους στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε ρεαλιστές, ας είμαστε πραγματιστές και ας αποφασίσουμε για μια συμφωνία λογική, χωρίς δασμούς και μετά τότε πράγματι να αναγνωρίσετε κι εσείς ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι φίλος σας, θα έχει εμπορικές ανταλλαγές με εσάς, τότε θα είμαστε ο καλύτερος σας φίλος στον κόσμο. Όμως να γίνουν όλα αυτά λογικά και να μας επιτρέψετε να προχωρήσουμε εμείς και να καθορίσουμε μόνοι μας τα οράματά μας, τις φιλοδοξίες μας και το μέλλον μας. Σας ευχαριστώ πολύ.